Πάμε και στον αυτοδιοικητικό, τον Απόστολο Λουλουδάκη, το μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Κύριε Λουλουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας σήμερα στην εκπομπή μας, με επίκεντρο βέβαια την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Πώς ζήσατε τα γεγονότα? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα γεγονότα, νομίζω ότι ο κύριος Παναγόπουλος αναφέρθηκε εκτενέστατα και έδωσε, αν θέλετε, τη συναισθηματική πλευρά του ζητήματος. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το πολιτικό πλαίσιο κάτω από το οποίο διαμορφώθηκε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός, η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν πρέπει να το δούμε μόνο στενά τι γίνεται στον χώρο της χώρας μας, διότι δεν είμαστε ένα κομμάτι ξεχωριστό από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σε διεθνές επίπεδο, μην ξεχνάτε τα μεγάλα ειρηνικά κινήματα, τον πόλεμο του Βιετνάμ, την ανατροπή του Αλιέντε στη Χιλή, την επίδραση του Μάη του 68 σε παγκόσμιο επίπεδο, τεράστιες διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ, ευρωκομμουνιστικό κίνημα το οποίο εμφανίζεται στην Ευρώπη. Όλο αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα συν στρατευμένοι διανοούμενοι που δεν είναι πλέον στρατευμένοι στο σοβιετικό μοντέλο. Αρχίζει και αφισβητείται έντονα το σοβιετικό μοντέλο, ειδικά μετά την εισβολή στη Πράγα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται, αν θέλετε, το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο της αντίστασης και δικτατορία. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, να περάσουμε λίγο στην προσωπική μαρτυρία και στις εικόνες που έχετε μέσα σας από τα γεγονότα. Κοιτάξτε, εγώ θα σας αναφερθώ σε μια εικόνα, ναι, η οποία πραγματικά με σημάδεψε εκείνο το βράδυ. Ήταν αυτό που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό. Ήταν ο πρώτος νεκρός που μπαίνει στο Πολυτεχνείο μέσα. Πέρασε ένα διάδρομο μέσα από την πύλη του Πολυτεχνείου. Εγώ ήμουν στο κεντρικό κτίριο. Αρχίζαμε και εκτιμούσαμε την πολιτική κατάσταση, διότι ξέραμε ότι σε λίγο θα έρχουν τα τάξη. Είχαν ξεκινήσει, ακούγανε το θόρυβο της θερπίστριας στην περιοχή γύρω από το Κουδί. Και αυτή τη στιγμή μπαίνει μέσα ένα πτωρίο. Είναι σκεπασμένο με το σεντόνι κάποιο πτώμα. Όταν ξεσκεπάσαμε, βγάλαμε δηλαδή το σεντόνι που ήταν πάνω, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν ένας πανέμορφος άντρας, αρκετά δυναμικός, και ήταν κομμένο το μισό του λαιμού του. Αυτή η σκηνή, ήμασταν 50-60 άτομα, θυμάμαι κάτι μαθητές, μικρές κοπέλες, οι οποίες πραγματικά ήταν θρύκοι όταν το αντικρίσανε. Εκείνη τη στιγμή αυτό που διαπίστωσα ήταν, πέρα από τη στενοχώρια, τη λύπη, το φόβο. Διότι λένε τώρα αρχίζει σφαγή. Ήδη ακουγόταν πυροβολισμοί. Οι πρώτοι πυροβολισμοί που πέφτανε, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, δεν ήταν από το επίσημο κράτος. Δεν ήταν ούτε από την αστυνομία, ούτε από το στρατό. Ο στρατός δεν είχε έρθει ακόμα. Ήταν από τους ελεύθερους σκοπευτές. Δηλαδή αυτό που λέμε το παρακράτος. Ένα παρακράτος που λειτουργήσε μετά τον Εφήλιο, ευθύνεται για τη δολοφονία του Λαμπράκη, Μανδυλαρά κτλ. Οι πρώτοι νεκροί λοιπόν, οι οποίοι πέφτουν, εγώ θυμάμαι μόνο αυτό το νεκρό, γιατί ακολουθήσανε συσκέψεις επί συσκέψεων, να εκτιμήσουμε την κατάσταση, την αποχώρηση, την αντίσταση, το πώς θα διαχειριστούμε πλέον τους τραυματίες που μπαίνανε μέσα. Μεγάλο θέμα αυτό. Πώς θα επικοινωνούμε με τα στενοφόρα. Όλο αυτό το θέμα του ήταν θέμα της συντονισμού και οργάνωσης. Αλλά αυτό το οποίο φάνηκε ήταν ο φόβος. Ο φόβος μας έκοψε τα πόδια. Ειδικά όταν έχεις μέσα στο Πολυτεχνείο, θα σου πω ένα νούμερο το οποίο δεν πέφτω έξω. Εγώ πιστεύω ότι το βράδυ του Πολυτεχνείου, την ώρα της εισβολής, πάνω από το 70% των παιδιών που ήταν μέσα ήταν μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ήταν παιδιά 15χρονα και 16χρονα. Δηλαδή ένιωτε σε αυτό που λέμε και ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Καταλάβατε, διότι εντάξει, εμείς ξέραμε ότι θα φτάξει ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση. Αλλά δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τις διαστάσεις που θα έπαιρνε αυτή η σύγκρουση. Μάλιστα. Τη στιγμή που είχαμε πληροφορίες ότι είχαν ξεκινήσει τα τάγκ από το Γουδί να κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο. Κύριε Λουλουδάκη, έχουμε ένα λεπτό το μήνυμα ενός ανθρώπου που έζησε στα γεγονότα με τις δικές σας ευαισθησίες. Ποιο είναι? Κοιτάξτε, το νόημα είναι ότι καμιά θυσία δεν πάει χαμένη. Όταν έχεις μεγάλους στόχους, όταν παλεύεις ιδανικά,
Το ιδανικό της ελευθερίας και της δημοκρατίας είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν έχει χαρίσει τίποτα στην εξέλιξη της ιστορίας, τίποτα δεν χαρίσει στον άνθρωπο. Όλα είναι κατακτήσεις, όλα είναι αποτέλεσμα αγώνων, μια διαρκούς πάλης. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγάλο μήνυμα. Κάθε περίοδος έχει τα δικά της πολυτεχνία, τα δικά της μεγάλα πολιτικά γεγονότα, τις αντιστάσεις, τις ανυπακοές κτλ. Από αυτή την άποψη, αυτό που θέλω να περάσω εγώ και σαν νόημα, αν θέλετε, ότι το κάθε πολυτεχνείο είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν, στις αντικειμενικές συνθήκες που υπάρχουν την κάθε περίοδο και την κάθε εποχή. Πάντως, αν ξαναγινόταν αυτό το πράγμα, αν το ξαναζούσαμε, τα ίδια θα κάναμε πιο οργανωμένα, πιο όρημα και πιο μεθοδικά. Κύριε Λουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.